Επιστρέψαμε εδώ στον ηχό FM 99,8 και όπως σας είχαμε πει και προηγουμένως, μαζί μας είναι η κυρία Ξουμεριτάκη Κατερίνα, ψυχολόγος. Γεια σου Κατερίνα, πώς Γεια είσαι? Γεια σου Ζέτα, μια χαρά εσύ. Λοιπόν, είχαμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα που νομίζω ότι απασχολεί πολύ στις μέρες μας, σχετικά με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής στην ψυχογενή ανορεξία. Θα θέλαμε αρχικά να κάνουμε μια υπενθύμηση για όσα είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή και να συνεχίσουμε με τις νέες ερωτήσεις για να καλύψουμε όσο περισσότερο γίνεται και ολοκληρωμένα αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το να μας πεις τι εννοούμε με τον όρο ψυχογενή ανορεξία, λίγα πράγματα και στη συνέχεια να πάμε παρακάτω. Ναι. Όντως, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είναι μια σοβαρή ψυχική διαταραχή, καθώς αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσματικά, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε απειλητικές για τη ζωή του ατόμου καταστάσεις. Αυτό που είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε είναι ότι ενώ η λέξη ανορεξία παραπέμπει στη απουσία της όρεξης, στην πραγματικότητα το άτομο μειώνει εκούσια την πρόσληψη τροφής, αν και υπάρχει το αίσθημα της πείνας. Πεινάει δηλαδή, απλά ναι, επιλέγει. Περιορίζει ναι. την τροφή και σε ποσότητα και σε ποικιλία και ο στόχος είναι η απώλεια βάρους, όλο και περισσότερο να χάνει βάρους. Ναι. Υπάρχει το αίσθημα της πείνας, δεν είναι ότι δεν πεινάει, αλλά θέλει να χάσει βάρους. Και όσο χάνει βάρος, τόσο ας πούμε συνεχίζει να χάνει όλο και περισσότερο. Και νιώθει καλύτερα με αυτό. Νιώθει καλύτερα, προσπαθεί το άτομο να κρατήσει το βάρος του σε πολύ χαμηλό επίπεδο, ακόμα και από το πλέον χαμηλό φυσιολογικό, για την ηλικία, για το σωματότυπο, για το ύψος, και τα λοιπά. Υπάρχει ένας φοβερά έντονος φόβος μήπως παχύνει, οπότε καμιά φορά αν τυχόν φάει κάτι παραπάνω, μην φανταστούμε ότι αυτό που εννοούμε εμείς ας το πούμε, έτσι μπορεί να είναι ξέρω εγώ ένα μπισκότο αυτό το παραπάνω. Ναι. Νιώθει φοβερές ενοχές και μετά συνήθως ή κάνει πολύ έντονη γυμναστική αλλά με έναν καταναγκαστικό τρόπο ώστε να χάσει τις θερμίδες. Ή ακόμα όπως είχαμε πει σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί το άτομο να προκαλεί και μετούς προκειμένου που είναι και μια πιο σοβαρή μορφή της ασθένειας, όταν έχουμε δηλαδή και αυτή τη συμπεριφορά. Οπότε το άτομο δεν σταματάει ποτέ να προσπαθεί να χάσει βάρος και η προσπάθεια αυτή είναι το βρίσκεται στο κέντρο της ζωής του. Δηλαδή αρχίζει και αφήνει άλλες δραστηριότητες προκειμένου να ασχολείται συνεχώς με το πώς θα χάσει βάρος. Μάλιστα. Αυτό που ήθελα βέβαια να προσθέσουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως μας είχε πει και την προηγούμενη φορά, είναι μια διαταραχή που περισσότερο ισχύει για τις γυναίκες. Δηλαδή πώς μας είχε πει γύρω στο 90... Ναι, 90-95% είναι συντριπτική πλειοψηφία. Σπάνια θα δούμε δηλαδή άντρα να έχει αυτή τη διαταραχή. Και συνήθως, όπως είχαμε πει, γι' αυτό θέλει και ιδιαίτερη προσοχή από τους γονείς και από το οικογενειακό περιβάλλον, εκδηλώνεται στην εφηβεία συνήθως. Επίσης κάτι άλλο που είχαμε πει που είναι και αυτό σημαντικό είναι ότι εκτός από το ότι το άτομο πεινάει πάρα πολύ προκειμένου να χάσει βάρος, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη διάπλαση ή το μέγεθος του σώματος. Νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε ακούσει αυτό. Δηλαδή η κοπέλα αυτή νιώθει ότι το σώμα της είναι παχύ ή δύσμορφο ή μια περιοχή του σώματος είναι έτσι, η κοιλιά, τα πόδια και θεωρεί ότι είναι λοιπόν παχύ, οπότε πρέπει να χάσει κι άλλο βάρος. Ναι, είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν υπάρχει σωστή αντίληψη, γι' αυτό και ονομάζεται και διαταραχή. Ναι. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 49 κιλά και είναι ένα 70 ύψος. Και λιγότερα. Και λιγότερα. Συνήθως είναι λιγότερα κιλά. Ναι. Όταν έχουμε ψυχογενή ανορεξία μιλάμε για κιλά πολύ πιο λίγα από αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι κιλά που μπορεί να έχουν μοντέλα και αυτά είναι εκεί. Μιλάμε τώρα για κοπέλες που είναι πολύ λιγότερα κιλά, είναι κάτω από 45 ας πούμε, πιθανόν έτσι. Όντως είναι μια διαταραχή, είναι δύσκολο για μας να το καταλάβουμε, αλλά είναι μια διαταραχή και στην αντίληψη και στο συναίσθημα. Δηλαδή γιατί η κοπέλα βλέπει στον καθρέφτη έτσι, κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είναι. Να. Από αυτό που είναι, από αυτό που βλέπει όλο το περιβάλλον και επιμένει σε αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να της αλλάξει γνώμη.
Μάλιστα. Ότι δεν είναι έτσι. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο. Το να αντρέψει αυτή την κατάσταση. Ναι, είναι και, πολύ δύσκολο. Και έχουμε, γνωρίζουμε και στις μέρες μας ότι αυτό μπορεί να καθορίσει και τη ζωή κάποιου ανθρώπου. Ναι, βέβαια. Απειλείται ότι... η υγεία του καταρχήν, ναι. Όταν είναι πολλά χρόνια πια αυτή η κατάσταση, γιατί έχει και μια χρονιότητα, ναι. Έτσι. Όταν είναι πολλά χρόνια, απειλείται η υγεία του, αλλά δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες ακόμα και η ζωή του. Μάλιστα. Ποια μπορεί τώρα να είναι η αιτιολογία για την εκδήλωση αυτής της διαταραχής? Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, υπάρχουν ποικίλοι σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν σε ένα άτομο τον κίνδυνο εκδήλωσης της διαταραχής. Δηλαδή, ανήκει, ας το πούμε, σε ομάδα υψηλού κινδύνου κάποια άτομα, μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχουμε και βιολογικές διαστάσεις και ψυχολογικές και οικογενειακές και κοινωνικοπολιτισμικές. Δηλαδή, και η κοινωνία ένα... επηρεάζει. Ο ψυχολογικός παράγοντας, ωστόσο, θεωρείται καθοριστικός. Όταν λέμε ψυχολογικό παράγοντα, εννοούμε κυρίως την προσωπικότητα του ατόμου αυτού. Ναι. Πώς μπορούμε λοιπόν να σκιαγραφίσουμε την προσωπικότητα μιας κοπέλας που πάσχει από ψυχογενή ανορεξία? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το άτομο είναι πώς πολύ ευαίσθητο. Πώς φανταζόμαστε, ναι. Είναι, είναι πολύ ευαίσθητο. Ναι. Δεν είναι μέσα σε ένα... Δεν ζει μέσα σε ένα ισορροπημένο περιβάλλον. Mm-hmm. Σωστά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, ναι, ή την κατάλληλη κριτική σκέψη, έτσι ώστε να μπορεί να βλέπει αυτό που είναι. Ναι. Ναι, σωστά, ζετε, ναι, πολύ σωστά, ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, να προσθέσω κι εγώ, ναι. Ναι, όλα αυτά ισχύουν, πολύ σωστά τα είπες. Να πούμε όμως και το εξής. Είναι μια κοπέλα συνήθως που θέτει υπερβολικά υψηλούς, σχεδόν μη ρεαλιστικούς στόχους και προσπαθεί να επιτύχει άριστα αποτελέσματα σε κάθε της δραστηριότητα. Έτσι, δηλαδή έχει μια αιμονή με το ότι κάνει να το κάνει τέλεια, ας το πούμε έτσι, απλά τέλεια. Έτσι, το οποίο ξέρουμε στην πραγματικότητα ότι δεν είναι κάτι εφικτό. Επίσης θέλει πάρα πολύ, προσπαθεί, έχει ανάγκη να ελέγχει το περιβάλλον της, να τα έχει όλα σε μια τάξη, σε ένα έλεγχο. Είναι συνήθως συναισθαλμένη, έτσι, ντροπαλή, εσωστρεφής, δεν εκφράζει τα συναισθήματά της αυθόρμητα. Όλα αυτά τα σκέφτεται, αλλά δεν τα μοιράζεται. Μάλιστα. Τα φαντάζεται, ας πούμε, ότι θα επιτύχω αυτό, θα είμαι η καλύτερη, ξέρω εγώ, η ομορφότερη, ναι. Η άριστη μαθήτρια, η άριστη αθλήτρια. Έτσι. Ναι. Αυτό. Συγχρόνως όμως, ενώ βλέπουμε ότι φαντάζεται να είναι η καλύτερη, αξιολογεί αρνητικά τον εαυτό της. Γιατί? Γιατί επειδή είναι δυνατόν κάποιος να είναι άριστος σε όλα, έτσι, ναι. Στο παραμικρό που βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει, δεν τα καταφέρνει όπως η ίδια θα το ήθελε, αξιολογεί αρνητικά τον εαυτό της και εξαρτάται υπερβολικά από την επιβράβευση των άλλων. Έχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη ανάγκη να επιβραβεύεται συνεχώς. Όσο όμως και οι άλλοι αν την επιβραβεύουν, επειδή η ίδια μέσα της νιώθει ότι δεν τα έχει καταφέρει τόσο καλά όσο θα ήθελε, είναι δηλαδή, να το πούμε απλά, πολύ αυστηρή με τον εαυτό της η ίδια. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δηλαδή, υπάρχει αυτό το θέμα, το ότι ναι, είναι ένα άτομο που θέλει να τα κάνει όλα τέλεια, ναι, ζητάει την αποδοχή, απλά δεν έχει την κατάλληλη, πώς να το πούμε, δεν μπορεί να ελέγξει ή να έχει αυτά τα συναισθήματα μέσα της από τους άλλους. Δηλαδή να μπορεί να εισπράξει αυτή την αγάπη, να εισπράξει αυτή την υπερηφάνεια, να το πούμε, για σωστά, το τι έχει καταφέρει. Ναι, ναι, σωστά. Δεν ικανοποιείται. Ναι. Δεν υπάρχει ικανοποίηση. Δηλαδή ένας άνθρωπος, αυτό ισχύει γενικότερα, ναι. Όταν είναι ισορροπημένος, ικανοποιείται με αυτό που επιτυγχάνει. Ακόμα και αν δεν είναι άριστο το αποτέλεσμα, ναι. Δηλαδή είναι καλό να είμαστε με τον εαυτό μας πιο ελαστικοί. Και επίοικης. Δηλαδή και με τους γύρω μας. Συνήθως αυτό πάει μαζί, ναι. Έτσι. Προσπαθούμε. Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Τι βλέπουμε, ποια είναι η οπτική μας? Η οπτική παίζει μεγάλο ρόλο. Τα γεγονότα είναι τα ίδια, δεν αλλάζουν. Προσπαθούμε λοιπόν κάτι. Η οπτική μπορεί να είναι
διτή. Δηλαδή, η οπτική μπορεί να λέει ότι καλά τα κατάφερα, μπράβο μου, δεν τα κατάφερα άριστα, αλλά τα κατάφερα πολύ καλά. Προσπάθησα αρκετά. Μια επόμενη φορά, τώρα που έχω την εμπειρία, μπορεί να καταφέρω και κάτι ακόμα καλύτερο. Ναι. Στο ίδιο όμως αποτέλεσμα υπάρχει άλλη οπτική, η αυστηρή οπτική και η ενοχική, η οποία λέει ότι δεν τα κατάφερα άριστα, άρα τι, άρα δεν αξίζω. Mm. Δηλαδή είναι βαθύτερο, πολύ βαθύτερο. Ναι. Υπάρχει ένα έντονο ενοχικό συνέστημα και μια συνεχής, που φέρνει μάλλον μια συνεχή αρνητική κριτική. Όταν ένας άνθρωπος τώρα νιώθει έτσι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα συνήθως, τι φανταζόμαστε, δηλαδή όταν προσπαθεί πολύ, δεν επιβραβεύει τον εαυτό του, δεν νιώθει καλά με αυτό που καταφέρνει. Συνήθως μπορεί να εκδηλώσει και συμπτώματα κατάθλιψης, ναι, στην συνέχεια, έτσι, ακόμα και κοινωνικής απόσυρσης, δηλαδή επειδή δεν νιώθει ότι είναι τόσο καλή, μπορεί να αρχίσει να απομονώνεται. Μα είναι και αυτό που είχαμε πει και προηγουμένως, mm-hmm. στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αυτό το άτομο από την αρχή, επειδή γνωρίζει, από τη μία ναι μεν γνωρίζει ότι δεν είναι αποδεκτό το mm-hmm. σωματοτυπός της, mm-hmm. και από την άλλη επιζητά την υποστήριξη, mm-hmm. Και όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα και από τους φίλους. Δηλαδή ναι. υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι συνδεδεμένο. Έτσι αντιφατικό και, ναι. φαίνεται να είναι. Η ίδια η κοπέλα νιώθει βέβαια ότι είναι... Δεν είναι τόσο αδύνατη, έτσι, ναι. αλλά δεν φαντάζεται ότι τη βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι ναι. γύρω της. Ναι. Φαντάζεται ότι βλέπουν αυτό που βλέπει και η ίδια, ναι. ότι είναι παχουλή. Ναι. Έτσι δεν φαντάζεται ότι γύρω της βλέπουν μια κοπέλα πολύ αδύνατη. Ναι. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα μπέρδεμα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσει λίγο να ξεκόβει και από τις παρέες και από τις δραστηριότητες. Και να μην ασχολείται και πολύ με το σχολείο, ίσως με τη μελέτη των μαθημάτων και όλα αυτά. Δηλαδή αυτό να το φανταστούμε ζέτα σαν κάτι το οποίο αρχίζει και επηρεάζει όλους τους τομείς της ζωής ενός ανθρώπου. Οπότε αν αρχίσει και αποκτά χρονιότητα μετά από κάποιο καιρό... Έχει αρχίσει ήδη να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα συνολικότερα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα επιμέρους πρόβλημα. Ότι εντάξει, έχω αυτό το πρόβλημα, το αντιμετωπίζω, αλλά κατά τα άλλα τα καταφέρνω. Ναι. Δηλαδή καταστρέφει τη ζωή ενός ανθρώπου αν αυτό τελικά αποκτήσει χρονιότητα. Μάλιστα. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό mm-hmm. διάλειμμα και επανερχόμαστε με την συνέχεια να συζητήσουμε για την ψυχογενή ανορεξία. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το με ποιο τρόπο τώρα μπορεί να επηρεάσει η οικογένεια την εκδήλωση της ψυχογενούς ανορεξίας σε ένα άτομο που όπως είπαμε και προηγουμένως είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ναι, σε τι περιβάλλον ζεις. Βέβαια. Είναι η προσωπικότητα, πολύ βασικός παράγοντας και είναι και η οικογένεια. Αλλά πάλι συνδέονται αυτά διότι το άτομο διαμορφώνει την προσωπικότητα αυτή μέσα σε μέσα αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι. Πώς μπορεί να είναι μια οικογένεια τέτοια. Οι ίδιες οι κοπέλες αυτές, οι ίδιες οι ασθενείς, ας το πούμε έτσι, περιγράφουν τις οικογένειές τους ως δυσλειτουργικές. Ναι. Με έλλειψη συνοχής από τη μία, αλλά και προβληματικές οικογενειακές συμμαχίες από την άλλη. Τι εννοούμε όταν λέμε συμμαχία. Αυτό σημαίνει δυστυχώς σε πολλές οικογένειες. Κάνουν δύο στρατόπεδα. Ναι. Αν έχουμε ας πούμε τους γονείς και δύο παιδιά και αν είναι διαφορετικού φύλου, κορίτσι, αγόρι, ναι. περιμένουμε να είναι συμμαχία πατέρας, κόρη, μητέρα, γιος. Ναι. Δηλαδή οι σύντροφοι δεν έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, οπότε τι κάνουν. Συμμαχούν με ένα από τα δύο παιδιά. Έτσι, οπότε και ο άλλος σύντροφος μετά συμμαχεί με το άλλο παιδί, ναι. με το οποίο ταιριάζει καλύτερα, οτιδήποτε, έχει έτσι πιο καλή σχέση και δημιουργούνται δύο στρατόπεδα, οπότε δεν, σπάει αμέσως η συνοχή της οικογένειας, εφόσον δεν είναι μία ομάδα, είναι δύο ομάδες ναι. Και οι οικογενειακές σχέσεις έτσι είναι μετά και διαταραγμένες, οπότε συνήθως αυτή είναι η μορφή, ας το πούμε, της οικογένειας. Εκτός όμως από αυτό, πολλές φορές οι ανορεκτικές κοπέλες αναφέρουν το εξής, ότι οι μητέρες τους είναι υπερπροστατευτικές, παρεμβατικές, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Βιώνουν έλεγχο από τις μητέρες τους συνεχή και εισβολή στην προσωπική τους ζωή από την οικογένειά τους.
όταν συμβαίνει αυτό, θεωρούμε την διαταραχή ως μια αντίδραση προς τους γονείς και τον έλεγχο που αυτοί ασκούν. Ναι. Δηλαδή, να το πούμε ζέτα απλά. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να ελέγξω κάτι άλλο, ας ελέγξω τον εαυτό μου. Μπράβο, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Δεν μου αφήνουν περιθώριο να έχω έλεγχο εγώ η ίδια στη ζωή μου, διότι μου ασκείται συνεχώς ένας εξωτερικός έλεγχος. Αντιμετωπίζω συνεχώς μια εισβολή, έτσι, σε προσωπικά μου θέματα. Οπότε τι μου απομένει να ελέγξω? Όντως, για σκέψου το, το τι θα φάω, το πόσο θα φάω, αυτό μπορώ εγώ να το ελέγξω. Δεν μπορεί κανείς να μου το επιβάλλει. Δεν μπορεί, τι θα μου κάνει, θα με ταΐσει με το ζόρι? Ναι. Οπότε θα έχω εγώ έλεγχο στο σώμα μου. Δηλαδή στο πόσο κιλά, πόσα κιλά θα είμαι. Είναι και οι απαιτήσεις που έχει κάποιος γονιός από το παιδί του. Συνήθως είναι γονείς, όταν μιλάμε για γονείς υπερπροστατευτικούς και ελεγκτικούς και παρεμβατικούς, συνήθως μαζί πάει και το απαιτητική. Ναι. Συνήθως έτσι διαγραφείται ένας τέτοιος τύπος γονέα. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει βέβαια η αγάπη και το ενδιαφέρον για να μην γίνει παρανόηση, αλλά είναι, εκδηλώνεται με έναν τρόπο που είναι, δεν είναι προς όφελος του παιδιού. Ναι. Όταν καταλαβαίνουμε ότι είναι παρεμβατικός ο ρόλος και δεν είναι το ότι στηρίζεις και υποστηρίζεις το παιδί σου στις επιλογές του. Ναι. Δηλαδή ένας γονέας, φαντάζομαι, ο οποίος θέλει να ξέρει τώρα έτσι την κάθε λεπτομέρεια, και φαντάζομαι ότι μιλάμε για ένα παιδί στην εφηβεία. Ναι. Τα παιδιά στην εφηβεία είναι το υγιές και το φυσιολογικό να παίρνουν μια απόσταση από τους γονείς, έτσι. Ναι. Και να αρχίσουν να έχουν τα μικρά τους μυστικά, τα προσωπικά τους, τα ερωτικά τους θέματα, ίσως αυτά. Το παιδί του δημοτικού δεν έχει τέτοια θέματα, ναι, δεν έχει μυστικά, έτσι, συνήθως. Ναι. Οπότε είναι πιο κοντά στους γονείς, λέει το κάθε τι που συμβαίνει. Το παιδί στην εφηβεία παίρνει απόσταση και θέλει να κρατήσει κάποια πράγματα για τον εαυτό του, για τους φίλους του. Συνήθως όμως, πιο πολύ οι μητέρες, όταν έχουν συνηθίσει ότι η σχέση με το παιδί θα είναι τόσο στενή και θα ξέρω το κάθε τι έχω για τη ζωή του, ναι, δεν μπορούν να δεχτούν ότι το παιδί μεγάλος είναι τώρα στην εφηβεία. Και πρέπει να τα αφήσουμε στην και πρέπει να τα αφήσουμε λίγο. Και ξέρεις, συνήθως κάνουν και μια λίγο πονηριά εντός εισαγωγικών. Είναι κάτι που το ακούμε πολύ συχνά άλλωστε. Τι λένε αυτές οι μητέρες? Λένε ότι εγώ με την κόρη μου είμαστε καλύτερες φίλες. Ναι, ναι, αλλά το παιδί στην εφηβεία δεν θέλει να έχει καλύτερη φίλη τη μητέρα του, θέλει να έχει φίλες. Και χρειάζεται πάντα ένα πρόσωπο ενήλικο. Γιατί? Για να το συμβουλευτεί στα σοβαρά θέματα. Ναι. Να έχει ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης. Μπορεί να μην είναι όμως η μητέρα τώρα πια, έτσι, μπορεί να είναι όμως μια ξαδέρφη, μια θεία, ένα πρόσωπο που να είμαστε σίγουροι. Αυτό όμως ότι εγώ με την κόρη μου είμαστε καλύτερες φίλες, είναι λίγο εκ του πονηρού. Ναι. Δηλαδή στέλνεις στο παιδί ένα τέτοιο μήνυμα ότι η μαμά σου είναι η καλύτερη σου φίλη, να μην έχεις φίλες, γιατί οι φίλες συνήθως είναι κακές, θέλουν το κακό σου. Σε παρασέρνουν. Σε παρασέρνουν και τα λοιπά, αυτά τα γνωστά. Έτσι. Αλλά το κορίτσι στην εφηβεία θέλει να αποστασιοποιηθεί κάπως από αυτό. Όταν αυτή η μητέρα, ας πούμε, επιμένει και επιμένει και παρεμβαίνει, υπάρχει περίπτωση να αρχίσουν να εκδηλώνονται ή αυτό ή άλλα προβλήματα, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Mm-hmm. Μπορεί τώρα να επηρεάσουν και όλη αυτή τη διαταραχή τα κοινωνικά πρότυπα που υπάρχουν σήμερα? Προφανώς, νομίζω είναι εύκολο να το κατανοήσουμε, γιατί αν δούμε γύρω μας, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμορφώνουν ένα πρότυπο. Ναι. Έτσι, διαμορφώνεται ένα πρότυπο από όλα τα... από όλες τις εικόνες που έχουμε γύρω μας, και είναι, βομβαρδιζόμαστε από εικόνες, είναι πια τόσο πολλές. Να σκεφτούμε, ζέτα, το εξής, είναι εύκολο. Μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, παλιές ταινίες που όλοι έχουμε δει. Ναι. Όταν τα πρότυπα ήταν πιο εύσωμα, που ήταν πριν μερικές δεκαετίες, έτσι, τα ποσοστά αυτά ήταν χαμηλότερα. Αλλά ποιο είναι το σημερινό κοινωνικό πρότυπο? Αναδεικνύει ως επιθυμητή και επιτυχημένη τη γυναίκα πια. Αυτή με το πολύ λεπτό σώμα. Έτσι. Ναι. Προβάλλεται και ενισχύεται και από τα ΜΜΕ και από τη βιομηχανία της μόδας πάρα πολύ. Υπήρχαν περίοδοι παλιότερα, γιατί τώρα προσπαθούν, επειδή έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, προσπαθούν να το περιορίσουν. Παλιότερα ένα μεγάλο ποσοστό των μοντέλων, δηλαδή λένε το 1/3 περίπου, ναι,
πληρούσε τα κριτήρια της ψυχογενούς ανορεξίας, δηλαδή όσον αφορά το βάρος του, ήταν τόσο χαμηλό. Ναι. Και κάποια στιγμή υπήρξαν μετά αντιδράσεις και έβαλαν και οι ίδιες οι οίκοι, ας πούμε, έβαλαν ένα περιορισμό κριτήρια, ναι, και είπαν, ας πούμε, ότι μοντέλα που είναι τόσο αδύνατα, δηλαδή από τόσο και κάτω, τόσο βάρος και κάτω, ναι, ότι δεν θα τα παίρνουν να εργάζονται. Και κάναν έτσι μια προσπάθεια να το περιορίσουν λίγο, αλλά πάλι, ας πούμε, όλος αυτός ο χώρος κυριαρχείται από αυτό, από το ότι να είσαι πάρα πάρα πολύ λεπτός, που είναι ένα πρότυπο που δεν είναι βέβαια το καθημερινό που έχουμε εμείς μεταξύ μας, αυτό που φανταζόμαστε, αλλά οι κοπέλες αυτές φαντάζουν τώρα στην εφηβεία πόσο ασχολούνται με αυτά, έτσι, οπότε επηρεάζονται πάρα πολύ. Όμως να πούμε το εξής, οι παράγοντες αυτοί δεν αρκούν από μόνοι τους για να μετατρέψουν υγιείς κοπέλες σε ανορεκτικές ασθενείς. Ναι. Έτσι δηλαδή δεν αρκεί, δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί να δει όσο άλλο, και αν προβάλλουν αυτό το πρότυπο, αν μια κοπέλα δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα, είναι συγκροτημένη, ζει μια κανονική, ας το πούμε, φυσιολογική ζωή, θα επηρεαστεί λίγο, θα προσπαθεί τώρα να προσέχει την εμφάνισή της, να χάσει λίγο ίσως κάποια κιλά, αλλά μέχρι εκεί. Άρα δεν αρκεί, δηλαδή χρειάζεται να υπάρχουν όλοι αυτοί, λίγο πολύ όλοι αυτοί οι παράγοντες, γιατί κάθε μια μας επηρεάζεται από τα κοινωνικά πρότυπα σε διαφορετικό βαθμό. Μάλιστα. Όσο είμαστε πιο ευάλωτες αυτά, επηρεαζόμαστε πολύ. Όσο καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο τελικά δεν μας αφορά και ιδιαίτερα. Και μπορεί να μας ταιριάζει κιόλας. Και δεν μας ταιριάζει και έχει φτιαχτεί για άλλους λόγους, εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει κανείς καλύτερα όσο μεγαλώνει, έτσι. Ναι. Μετά δεν μας αφορά και σχεδόν καθόλου από ένα σημείο και μετά, γιατί ξέρουμε ότι ο καθένας έχει την προσωπικότητά του και αναλόγως έχει και την εμφάνισή του. Έτσι. Δεν μπορεί κανείς να κρίνει επακριβώς τώρα ποια είναι η αποδεκτή εμφάνιση, ας πούμε. Είναι αυτή που ο καθένας λίγο πολύ νιώθει καλά. Πώς μπορούμε, έτσι, τώρα να θεραπεύσουμε, ή αν μάλλον μπορεί να θεραπευτεί η ψυχογενής ανορεξία, ένα άτομο που έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο στα κιλά του, δεν έχει την αντίληψη το πώς είναι πραγματικά. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο μυαλό της και να της ανατρέψει την εικόνα της? Είναι πολύ δύσκολο. Και πρώτα απ' όλα, γιατί είναι ζέτα πολύ δύσκολο? Γιατί οι κοπέλες αυτές, ή ας πούμε γενικά τα άτομα, συνήθως δεν επιζητούν βοήθεια. Μάλιστα. Έτσι, πρώτα απ' όλα αυτό. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος, η οικογένεια συνήθως, που ανησυχεί για αυτά τα άτομα, τα αναγκάζουν να πάνε σε κάποιον ειδικό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, με πίεση και με ξαναγκασμό πηγαίνουν όταν πάνε. Ναι, όταν είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει την αντίληψη τη σωστή. Ναι, αφού δεν βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει, ναι, αυτό. Έτσι δεν είναι, όταν δεν καταλαβαίνεις γιατί να πας, αφού δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού είσαι ακόμα παχουλή και πρέπει να χάσεις κι άλλο. Γιατί σου λένε να πας ότι επειδή είσαι αδυνατής πολύ? Ναι. Δεν το καταλαβαίνεις. Αν πάνε, το κίνητρό τους είναι άλλο. Έχουν άλλα προβλήματα. Δεν δηλαδή ίσως δεν νιώθουν καλά, έχουν κάποιο άγχος. Ή να κάνουν το χατήρι το γονιό τους. Ή να κάνουν το χατήρι, ναι. Δεν πηγαίνουν όμως για την απώλεια του βάρους. Δεν έχουν αυτό που λέμε αναισθησία. Δηλαδή αναισθησία είναι να νιώθω βαθύτερα αυτό που μου συμβαίνει, έτσι. Οπότε και οι ειδικοί τι κάνουν? Ζητούν πληροφορίες από την οικογένεια για να δουν τι έχει συμβεί, δηλαδή πότε ξεκίνησε το πρόβλημα, πόσο βάρος έχει χάσει η κοπέλα, τι άλλο συμβαίνει. Η ίδια η ασθενής δεν θα μιλήσει για αυτά, γιατί δεν τα θεωρεί πρόβλημα, δεν τα έχει προσέξει, δεν τα έχει αξιολογήσει ως πρόβλημα. Λέει ότι εγώ τρώγω κανονικά, έτσι, ναι. Οι γονείς μου λένε, ας πούμε, ότι είμαι αδύνατη, αλλά εγώ βλέπω ότι τα πόδια μου είναι ακόμα παχουλά και πρέπει να δυνατήσω κι άλλο. Λίγο ακόμα, ας πούμε, θα χάσω και μετά θα σταματήσω. Που δεν σταματάει, ναι, όμως, έτσι. Υπάρχουν τώρα στατιστικά στοιχεία που να μας δηλώνουν πόσο της εκατό είναι αναστρέψιμη αυτή η κατάσταση? Ναι, υπάρχουν. Διαφέρει η πορεία και η έκβαση της διαταραχής, βέβαια, από άτομο σε άτομο. Υπάρχουν άνθρωποι που αναρρώνουν πλήρως μετά από ένα επεισόδιο. Δηλαδή κρατάει αυτό κάποιο χρόνο στη ζωή τους, στην εφηβεία μπορεί να έχει συμβεί. Ναι. Αναρρώνουν πλήρως, δηλαδή δεν ξανασχολούνται με αυτό, ας το πούμε έτσι απλά. Δεν τους ξαναπασχολεί.
αλλά ένα ποσοστό 50%, δηλαδή μισή. Ναι. Είναι μεγάλο το ποσοστό, πολύ μεγάλο. Ένα ποσοστό 50% υποτροπιάζει. Δηλαδή σε κάποιους συμβαίνει ένα επεισόδιο, δεν έχουν μετά κανένα πρόβλημα. Το ένα επεισόδιο δεν κατάλαβα τι εννοείς. Ένα επεισόδιο, δηλαδή να έχουν ένα τέτοιο είδους πρόβλημα σε μια φάση της ζωής τους. Α. Και να ξεπεραστεί όμως. Ναι. Σε μια φάση συνήθως θα είναι στην εφηβεία ή στα πρώτα χρόνια. Έτσι, δηλαδή δεν εκδηλώνεται σε μεγάλη ηλικία. Ακόμα και αν κάποιος πει ότι εκδηλώθηκε σε μεγάλη ηλικία, συνήθως αν δούμε πίσω, αν έχουμε τις πληροφορίες, θα δούμε ότι είχε ξαναεκδηλωθεί προηγουμένως στην εφηβεία συνήθως. Ναι. Για άλλους ανθρώπους η διαταραχή είναι συνεχόμενη, δηλαδή για χρόνια. Ναι. Δεν σταματάει, έτσι. Κάποιοι έχουν διακυμάνσεις. Κερδίζουν βάρος, μετά το χάνουν για αρκετά χρόνια και για ολόκληρη ακόμα τη ζωή τους, και άλλοι όμως χειροτερεύουν σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου. Περίπου 20% τελικά αντιμετωπίζει χρόνιες σοβαρές δυσκολίες, ένα 20% τελικά από όλους τους ανθρώπους που θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους αυτή τη διαταραχή, και ένα 10% τελικά πεθαίνει ή από ασθένεια ή από άλλες σωματικές παθήσεις εξαιτίας όμως διαταραχής. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Καταλαβαίνουμε, έτσι, ότι όταν δεν λαμβάνει σωστή πρόσληψη τροφής, αρχίζουν να υπολειτουργούν τα οργανά σου. Δηλαδή, αν δεν έχει πεθάνει από υποσιτισμό, θα εκδηλωθεί κάποια άλλη ασθένεια. Ναι. Έτσι. Αν σκεφτούμε ένα 10%, είναι τρομακτικά μεγάλο το ποσοστό. Ναι. Έτσι, ναι. Οπότε αυτό συμβαίνει, και στην καλύτερη εκδοχή η ανάρρωση συχνά δεν είναι μόνιμη και η διαταραχή μπορεί να ξαναεμφανιστεί όταν προκύψουν στρεσογόνα γεγονότα όπως ένας γάμος, μια σημαντική αλλαγή περιβάλλοντος. Κάτι που έχει σχέση με την εμφάνιση δηλαδή και το... Και όχι μόνο, γενικά μια μεγάλη αλλαγή που το άτομο το δυσκολεύει, έτσι, δεν μπορεί, δεν ξέρει, το δυσκολεύει να το διαχειριστεί. Η καλύτερη πρόγνωση όμως σχετίζεται με τι, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, με τη λιγότερη απώλεια βάρους και με την πιο έγκαιρη προσέλευση σε ειδικό, δηλαδή πότε, αμέσως μετά την αρχική εκδήλωση των συμπτωμάτων. Εάν χαθεί χρόνο στην αρχή, δεν μπορείς να το παγιώνεται αυτή η κατάσταση και είναι πολύ δύσκολο να σπάσει μετά αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή έχει παγιωθεί αυτή η αντίληψη του ανθρώπου, της κοπέλας αυτής, έτσι, ότι αυτό που κάνω είναι το σωστό, πρέπει κι άλλο να δυνατήσω, και είναι πολύ δύσκολο να σπάσει. Συνήθως η θεραπεία είναι και φαρμακοθεραπεία, γιατί πολλές φορές οι ασθενείς αυτοί έχουν και κατάθλιψη, έτσι. Φαρμακοθεραπεία λοιπόν σε συνδυασμό με ψυχολογικού τύπου θεραπείες, είτε ατομική ψυχοθεραπεία, είτε οικογενειακή ψυχοθεραπεία, ή και συνδυασμός των παραπάνω πολλές φορές, ιδιαίτερα όταν δεν παρατηρείται βελτίωση με μία μόνο θεραπευτική παρέμβαση. Δηλαδή αν υπάρχει έγκαιρη προσέλευση και ακολουθηθεί η σωστή θεραπεία, είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα το άτομο να αναρρώσει πλήρως και να μην υποτροπιάσει στο μέλλον. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την ψυχογενή ανορεξία. Μιλήσαμε για... Νομίζω ότι αναλύσαμε πάρα πολύ το θέμα, όσο έπρεπε, για να καταλάβουν οι γονείς ότι πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά. Ναι, ναι. Πόσο μάλλον για τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία τώρα, και σε σχέση με την αντιδραστικότητα, αλλά και σε σχέση με το τι βλέπουν καθημερινά, να μην υποκρύπτουν συμπτώματα ή πραγματικά να βλέπουν το παιδί τους και να το παρακολουθούν, να το παρατηρούν, ναι, και σίγουρα να γνωρίζουν πότε πρέπει να παρέμβουν. Ναι. Ναι. Και να απευθυνθούν βέβαια στον ειδικό για να του συμβουλέψει το τι. Ναι, γιατί είναι κάτι το οποίο ένας γονέας μόνος του δεν μπορεί να το λύσει. Δεν είναι κάτι απλό, δηλαδή δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνος του. Οπότε αυτό που είπαμε και πριν, η έγκαιρη προσέλευση, όπου το άτομο δεν έχει χάσει ακόμα πολύ βάρος και δεν έχει παγιωθεί αυτή η αντίληψη ότι είμαι παχής, πρέπει να δυνατήσω, ναι, έτσι. Οπότε λειτουργεί ακόμα καλύτερα η αντίληψή του σε αυτή την πρώτη φάση, ας το πούμε έτσι.
τότε σίγουρα θα υπάρχουν πολύ πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα μαζί μας, που μας ενημερώνει όλα αυτά τα θέματα που πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την μεθεπόμενη εβδομάδα. Τρίτη λοιπόν εδώ μαζί με την κυρία Κατερίνα Ξουμεριτάκη, ψυχολόγος, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και όλα αυτά τα θέματα που θέλουμε να ενημερωθούμε. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ επίσης.